Μπήκανε λοιπόν πολλά γκολ και αυτό έχει σημασία, όμως σημασία έχει να δούμε και κάτι τώρα. Δείτε το δελτίο ειδήσεων της ΕΤ2 στις 9.30. Lifting στο φορολογικό σύστημα, μείωση των φορολογικών συντελεστών και άλλες ελαφρύνσεις για τους φορολογούμενους προβλέπουν οι προτάσεις της Επιτροπής Αναμόρφωσης του Φορολογικού Συστήματος που τίθενται από αύριο στο τραπέζι του διαλόγου στο Ζάπιο. Με κύριο χαρακτηριστικό τη σημαντική μείωση των δανειακών αναγκών, κατατίθεται την ερχόμενη Παρασκευή στη Βουλή ο προϋπολογισμός του 1992. Διπλωματικός μαραθώνιος του Πρωθυπουργού από μεθαύριο ως και τις 16 Δεκεμβρίου. Καθοριστικής σημασίας για το μέλλον της χώρας μας, οι συναντήσεις του κυρίου Μητσοτάκη με τους Ευρωπαίους ηγέτες και με τον πρόεδρο Μπούς. Φλέγεται η Κροατία. Μετά το Βούκοβαρ και το Όσιγεκ, ισοπεδώνεται τώρα το Κάρλοβατς. Ίστατες προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός από τα Ηνωμένα Έθνη. Σε απεργία διαρκείας θα κατέβουν οι βενζινοπόλες. Ζητούν να μην επιτραπεί σε εταιρείες πετρελοειδών να λειτουργούν δικά τους πρατήρια. Με αίμα βάφτηκε η άσφαλτος και αυτό το Σαββατοκύριακο. 15 νεκροί και 108 τραυματίες σε 80 τροχέα. Συμμορία βιαστών των βορείων προαστίων εξάρθρωσε η αστυνομία. Συνελήφθησαν δύο, καταζητείται ένας τρίτος. Σαν αστυνομικοί εμφανίζονταν τις περισσότερες φορές στα θύματά τους. Τραγωδία στα Χανιά. 9χρονος περιεργαζόταν παλαιό πολεμικό όπλο και από εκπυρσοκρότηση σκοτώθηκε ο 4χρονος αδελφός του. Και άλλα πλαστικά αυγά από την Τουρκία γεμάτα ηρωίνη. Δύο αλλοδαποί συνελήφθησαν στοιχείο. Και ακόμη, όλες οι τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Δείτε το δελτίο ειδήσεων της ΕΤ2 στις 9.30.